Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Νέα, σημαντική βελτίωση σε όλα τα επίπεδα κατέγραψαν οι φορολογικές επιχειρήσεις με βάση το δείκτη Northern Greece Business Index 500 μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013. Η μέτρηση εξακολουθεί να επηρεάζεται από θετική ατμόσφαιρα που αρχίζει να διαμορφώνεται για την Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες. Τον καθορισμό της οδού Αγία Σοφία και συγκεκριμένα τμήματος της οδού από την ομώνυμη πλατεία ως την οδό Τσιμισκή σε πεζόδρομο ύπης κυκλοφορίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Δεύτερη επιστολή μέσα από τη φυλακή διένυμε σήμερα ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος καταδικάστηκε σε όβια κάθριξη για την επεξαίρεση μαμούθ. Ο Β. Παπαγεωργόπουλος επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος του, επισημαίνοντας ότι έχει τη συνείδηση του καθαρή παρά την απόφαση που εκδόθηκε. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται την Κυριακή 17 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να παρευρεθεί στο μνημόσυνο της Ισραηλιτικής κοινότητας. Τα αυρόντιξε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θανάσης Εξαδάκτυλος, αγανακτισμένος από την απαξιωτική στάση του Υπουργείου Υγείας και την υποβάθμιση των νοσοκομείων της πόλης. Σε δίκη παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης και της Μακεδονίας, Γ. Τσιότρας, της πρώην Αντιδήμαρχης του Δήμου Θεσσαλονίκης και 4 υπάλληλοι του Δήμου για παράβαση καθήκοντος, κατηγορούμενοι για την ανάθεση έργου μεταφοράς μαθητών, συγκεκριμένο ιδιοκτήτη τουριστικών λεωφορείων. Την αντίθεσή της στην πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Γιώργου Τσαμασλή, για δημιουργία θεματικού πάρκου με το όνομα Αλεξάνδρλαντ στην πόλη, εξέφρασε σήμερα η δήμαρχος της Βέρειας, Χαράλαος Σουλτζόγλου. Θεωρούμε απαράδεκτη την πρόταση για τη δημιουργία πάρκου με τη ζωή του Μέγα Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο από το 2007, υπογράμμισε η κυρία Σουλτζόγλου. Με στόχο να αναδειχθεί η ιστορική μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, αλλά και να βρει τη Θεσσαλονίκη τη χαμένη της πολυπολιτισμική ταυτότητα, ο Δήμος και το Αστυνομικό Πανεπιστήμιο πραγματοποιούν την επόμενη εβδομάδα διήμερες εκδηλώσεις. Το λευκό πύργο, στον οποίο ανάρτησαν και τη σημαία του Ιδρύματος, περιγύρισαν συμφωνητικά το μεσημέρι φοιτητές και καθηγητές του ΑΤΕΙ, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο Αθηνά. Οι συγκεντρωθέντες, κρατώντας δάδες, προχώρησαν στο λιγόλεπτο κλείσιμο της λεωφόρου Νίκης, φωνάζοντας θύματα κατά των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Για αύριο Τετάρτη 6 Μαρτίου προβλέπεται συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους ως υποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.